Η αυλαία της Α1Ε ανοίγει στα Μάλια, ο Πανόμη υποδέχεται τον Ανθεστίωνα. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η φιλοξενούμενη είναι στο προσκήνιο, θα πέρασει την μπάλα Φωτόπουλος, καλή στιγμή για την ομάδα του Θραψανού. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, τα Μάλια προσπαθούν να απαντήσουν και ξετυλίγεται ωραία αυτή η αντεπίθεση με τον Δημήτρη Τζιράκη να πλασάρει γκολ 1-0 για τον Πανό με τον Δημήτρη Τζιράκη. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο γκολ της χρονιάς. Ξανά ο Πανόμ, ωραία η παλιά Τζανάκης θα προλάβει την έξοδο του τερματοφύλακα και πολύ γρήγορα, μόλις στο 7ο λεπτό, θα γράψει το Πανόμ Ανθεστίων 2-0. Δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Φωτόπουλος στον Μεταξάκη, μέσα στην περιοχή εκείνος θα γυρίσει, μπάλα, είναι κόρνερ. Πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση της Μινοϊκής με την ΑΕΚ, μια βαθιά παλιά για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα απομακρυνθεί μπάλα, ο Σπύρου το σουτ στα δίχτυα, 0-1 παίρνει το προβάδισμα η ομάδα του Κατσαμπά με αυτή την ωραία εκτέλεση από τον Μάριο Σπύρου. Μόλις το τρίτο λεπτό το προβάδισμα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, μια βαθιά παλιά στην περιοχή. Εκεί υπάρχει ένα τράβηγμα. Ο διαιτητής Κρασαγάκης λέει πέναλτι σε αυτή εδώ τη φάση που ξαναβλέπουμε. Η Μινοϊκή θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Στεφανής από τα 11 βήματα, αποκρούει Λιουδάκης. Ο Καστελιανάκης έρχεται και πετυχαίνει το 1-1. Ισοφάριση για την ομάδα της Φορτέτσας. Εδώ η εκτέλεση που βρήκε σε ετοιμότητα τον Λιουδάκη, όμως ο Καστελιανάκης πρώτος την μπάλα σκοράρει. Από δεξιά τώρα η ΑΕΚ. Κεφαλιά του Κοκκινάκη στα δίχτυα, 1-2 εκ νέου το προβάδισμα για την ομάδα του Νίκου Ανδριανάκη. Ο Κώστας Κοκκινάκης στο 84, ένα τέρμα που φέρνει την ομάδα κοντά στη νίκη. 26ο λεπτό στη Δαμάστα, σέντρα από τον Κεφαλούκο. Καστελιανάκης ωραία θα ξεμαρκαριστεί και με πανέμορφο τελείωμα θα κάνει το 1-0 απέναντι στον Ζαρό Άγγελος. Καστελιανάκης, πρώτο και ιστορικό γκολ για την Δαμάστα στην Α1 κατηγορία Ε, είναι η πρώτη της συμμετοχή. 44ο λεπτό, Καουκάκης, υπάρχει χέρι από τον Ανδρεαδάκη, το βλέπει ο κύριος Μανδαλενάκης, θα δοθεί πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Καουκάκη. Καστελιανάκης απέναντι από τον Χατζηδάκη, γκολ 2-0, ξανά ο Άγγελος Καστελιανάκης αυτή τη φορά από το σημείο του πέναλτι παραβιάζει την αντιπαλιεστία. 50ο λεπτό, 30 φίλου, ανατροπή από τον τερματοφύλακα, νέο πέναλτι. Καστελιανάκης ξανά απέναντι από τον Χατζηδάκη, αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας του Ζαρού θα αποκρούσει.